Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Χαίρετε με τη χαρά του Κυρίου, τη χαρά αυτή που μας ελευθερώνει από κάθε γήινο δεσμό. Χαίρετε διότι ο Κύριος ενίκησε και όπως λέει η Αποκάλυψη είναι ο νικητής και ο βασιλεύς των βασιλέων. Για σήμερα υπάρχει το δέκατο κεφάλαιο του Λουκά, μια παραβολή από τις καλύτερες, τις ωραιότερες που είπε ο Κύριος. Μια παραβολή που δείχνει όχι μόνο το δρόμο που οδηγεί τον άνθρωπο στον ουρανό, αλλά και το δρόμο που οδηγεί τον άνθρωπο στην κοινωνική ευτυχία, στην κοινωνική αρμονία. Η παραβολή αυτή μας δίνει ένα κλειδί, με το οποίο οι άνθρωποι μπορούν να λύσουν το λεγόμενο κοινωνικό πρόβλημα, αυτή η κλίδα, αυτό το χρυσό κλειδί της ευτυχίας βρίσκεται στα λίγα λόγια που είπε ο Χριστός στο τέλος της παραβολής σαν συμπέρασμα. «Πορεύου και εσύ πει ομίος Δηλαδή, και εσύ πήγαινε και στο εξής να κάνεις το ίδιο. Το ίδιο με αυτόν τον καλό Σαμαρίτη, με αυτόν τον καλό άνθρωπο που σπλαχνίστηκε τον συνάνθρωπό του. Δείξε λοιπόν και εσύ αγάπη όπως έδειξε εκείνο. Αγάπη όχι μόνο στα λόγια, αλλά και στα έργα. Αγάπη όχι μόνο στους συγγενείς και τους φίλους, αλλά σε κάθε άνθρωπο που γεννήθηκε επάνω στη γη, ακόμα και στον εχθρό. Αυτή είναι η πανανθρώπινη αγάπη. Πορεύου λοιπόν και εσύ και πει ομοίως. Αυτή την απάντηση έδωσε ο Χριστό σε ένα νομικό, σε ένα θα λέγαμε δικηγόρο τη εποχή εκείνη, που ήθελε να του κάνει τον έξυπνο και νόμιζε ότι μπορούσε με ερωτήσει να τον μπλέξει. Ο νομικό έχει υποβάλει δύο ερωτήσει στον Χριστό. Η πρώτη είναι: Διδάσκαλε τι πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και ο Χριστό του απάντησε, ή μάλλον ανάγκασε τον νομικό να απαντήσει ο ίδιο και να του πει ότι για να κερδίσει κανείς την αιώνια ζωή πρέπει να τηρήσει το νόμο της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Ο νομικός απάντησε ορθά. Αλλά επειδή θέλει να δικαιολογηθεί για την πρώτη του ερώτηση που έκανε, αρπάχτηκε από τη λέξη πλησίον και κάνει και δεύτερη ερώτηση. Και ποιος είναι ο πλησίον μου. Στο δεύτερο αυτό ερώτημα ο Χριστός το απαντάει με την παραβολή. Αυτή την περίφημη παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Του ανθρώπου που σπλαχνίζεται τον συνάνθρωπό του και του δείχνει ενδιαφέρον και αγάπη. Σε αυτή την παραβολή θα δούμε ότι δύο κυρίω άνθρωποι ζωγραφίζονται. Ο άνθρωπος που έχει ανάγκη και ο άνθρωπος που ελεεί και σπέβδει και βοηθάει. Αλλά ας ακούσουμε τώρα το αρχαίο κείμενο και τη μετάφρασή του και κατόπιν κάνουμε τα σχόλια. Είπαμε, διαβάζουμε το Λουκά στο 10ο κεφάλαιο και στο στίχο 25 έως 37. Το καιρό εκείνο, νομικός της προσήλθε το Ιησού, εκπειράζον αυτόν και λέγον, «Διδάσκαλε, τι πείσας ζωήν αιώνιο κληρονομήσω» Ο δε είπε προς αυτόν, Εν τον νόμο τι γεγραπτε. Πώς αναγινώσκεις. Ο δε αποκριθής είπε «Αγαπήσεις Κύριον το Θεόν σου εξ όλης καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύω σου και εξ όλης της σου και των πλησίων σου ως εαυτόν». Είπε δε αυτό «Ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει». Ο δε θέλων δικαιούσε αυτόν είπε προς τον Ιησού και τι σας θύμου πλησίων υπολαβών δε ο Ιησούς είπε άνθρωπος της κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και ληστές περιέπεσεν οι δε εκδίσαντες αυτών και πληγάς επιθέντες απήλθον αφέντε συμιθανή την χάνοντα. Κατά δε, οι ερεύς τη κατέβαινε εν τη οδό εκείνη και ειδών αυτών αντιπαρήλθεν. Ομοίως δε και λεβίτης γενόμενος κατά των τόπων, ελθών και ειδών αντιπαρήλθε. Σαμαρίτης δε της οδεύων ήλθε κατά αυτών και ειδών αυτών εσπλαχνίστη και προσελθόν κατέδισε τα τραύματα αυτού επιχέων έλεων και ίνων. Επιβιβάσας δε αυτόν επί το ίδιον κτίνος, ήγαγε αυτόν εις και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθόν, εκβαλών δύο δυνάρια έδωκε το πανδοχή και είπε αυτό επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν προσδαπανήσεις, εγώ εν το επανέρχεστε με αποδόσωση. Τι σουν τούτον των τριών πλησίων δοκίσει γέγονε το εμπεσόντος εις τους ο δε είπεν, ο πίσας το έλεος μετά αυτού. Είπεν ουν αυτό Ιησούς, πορεύου και ποιη και εσύ ομοίως. Και ας δούμε τώρα τη μετάφραση. Είμαστε στο 10 του Λουκά κεφάλαιο, στο στίχο 25-37. Εκείνο τον καιρό κάποιος νομοδιδάσκαλος πλησίασε τον Ιησού και για να τον φέρει σε δύσκολη θέση του είπε «Διδάσκαλε, τι πρέπει να κάνω για να κερδίσω την αιώνια ζωή» Ο Ιησούς τον ρώτησε «Ο νόμος τι γράφει» ο νόμος του Μωυσή δηλαδή. Εκείνος απάντησε «Να αγαπάς Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου και με όλη τη δύναμή σου και με όλο το νου σου και τον πλησίον σου όπως τον εαυτόν σου». <Πολύς> Πολύ σωστά απάντησες, του είπε ο Ιησούς. Αυτό κάνε και θα ζήσεις. Εκείνος όμως, θέλοντας να δικαιολογήσει τον εαυτό του, είπε στον Ιησού «Και ποιος είναι ο πλησίον μου» Πήρε τότε αφορμή ο Ιησούς και είπε «Κάποιος άνθρωπος, κατεβαίνοντας από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, έπεσε επάνω σε ληστές. Αυτοί τον ξεγύμνωσαν, τον τραυμάτισαν και έφυγαν παρατώντας τον μισοπεθαμένο. Από εκείνο το δρόμο έτυχε να κατεβαίνει και κάποιο ιερέα, ο οποίο τον είδε, αλλά τον προσπέρασε χωρί να του δώσει σημασία. Το ίδιο και κάποιο Λεβίτης που περνούσε από εκείνο το μέρος. Παρόλο που τον είδε και αυτό, τον προσπέρασε χωρίς να του δώσει σημασία. Κάποιο όμω Σαμαρίτη που ταξίδευε, ήρθε προ το μέρο του, τον είδε και τον σπλαχνίστηκε Πήγε κοντά του, άλυψε τις πληγές του μελάδι και κρασί και τις έδεσε καλά. Μάλιστα τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον οδήγησε στο πανδοχείο και φρόντισε για αυτόν. Την άλλη μέρα φεύγοντας, έβγαλε και έδωσε στον πανδοχέα δύο δυνάρια και του είπε «Φρόντισέ τον και ό,τι παραπάνω ξοδέψεις, εγώ όταν ξαναπεράσω θα σε πληρώσω». Ποιος λοιπόν από αυτούς τους τρεις, κατά τη γνώμη σου, αποδείχτηκε πλησίον εκείνου που έπεσε στους λιστές; Ο νομοδιδάσκαλος απάντησε «Εκείνος που τον σπλαχνίστηκε». Τότε ο Ιησούς του είπε «Πήγαινε και να κάνεις και εσύ το ίδιο». Είναι μεγάλο εμπόδιο για την αρετή η υπερηφάνεια, αγαπητοί αδερφοί. Και η έπαρση. Και όποιος δεν είναι τίποτα και νομίζει ότι είναι μεγάλος και άξιος, εύκολα πλανάται και εγκρεμίζεται. Διότι αυτή η υπερηφάνεια και η έπαρση γίνεται μεγάλο εμπόδιο για κάθε καλό σε αυτόν που την έχει και τον κάνει και μισητό και απρόσδεκτο στο Θεό. Διότι όπω λέει και η παλαιά διαθήκη στι παροιμίε στο Ιωτα Σίγμα Ταφ κεφάλαιο, ακάθαρτο παρακυρείο πα υψηλοκάρδιο, δηλαδή υπερήφανο. Και αλλού βλέπουμε ο κύριο υπερηφάνει αντιτάσσεται ταπεινή δε δίδωση χάρη. Η περηφάνεια αγαπητή μου, είναι αιτία όλων των κακών, και όσοι την έχουν εγκαταλείπονται από το Θεό και στερημένοι της θεία Βοηθείας πέφτουν στα πάθη της ατιμίας, διότι αρκεί μόνο η έπαρση να σκορπίσει όλο τον πλούτο των αρετών. Επειδή όχι μόνο παρακινεί προς κακία, αλλά και την ίδια την αρετή υποκρυπτωμένη, μας προξενεί πολλή ζημιά διότι μας αναγκάζει από το ένα μέρος να υπομένουμε τους κόπους και τους πόνους και από το άλλο μας κάνει να χάνουμε τον καρπό των αρετών και έτσι δεν κερδίσουμε τίποτε. Άκερα λοιπόν κοπιάζει ο υπερήφανο και ματέως βασανίζεται ο ταλέπορος στους ιδρώτες και τους αγώνες της αρετής διότι ως κυριευμένος από την υπερηφάνεια απομακρύνεται από τη Θεία Βοήθεια και μένει έρημος ο ταλέπορος, άπορος από κάθε αγαθό. Αυτό φαίνεται έπαθε και ο σημερινός νομικός, ο οποίος τόλμησε να πειράξει τον Χριστό, ρωτώντας Αυτόν με δόλο και με έπαρση. Και καθώς γράφει ο Λουκάς, ήθελε να περιπέξει τον Ιησού και του είπε ηρωνικά, δάσκαλε, τι να κάνω για να κληρονομήσω κι εγώ την αιώνια ζωή. Αυτό λοιπόν ο νομικό νόμισε ότι θα παγιδεύσει και θα παρασύρει τον κύριο να τον προστάξει πράγματα που ενανιώνονται, είναι αντίθετα δηλαδή προ τον νόμο, και να τον ευρύ ένοχο. Γι' αυτό του είπε τι να κάνω και να κληρονομήσω την αιώνια ζωή, την οποία φαίνεται πω διδάσκει και αναγγέλει και εσύ στο λαό. Και επειδή ο δεσπότη κύριο γνώριζε την πανουργία του νομικού το αναφέρει για τον νόμο του Μωυσή. Συγχρόνως δε τον ελέγχει και φαίνεται πως τον καταδικάζει εκείνη τη στιγμή διότι εκείνος νομίζει ότι είναι ενάρετος με τον εγωισμό αυτό που δείχνει καταδικάζει το ίδιος. Αλλά καταδεχτικός ο Χριστός του απαντάει. Τι διαβάζεις εκεί στον νόμο τι γράφει. Το ρωτά ο κύριος τον νομικό να αποκριθεί τι γράφει ο νόμος για να του πει ο ίδιος με το στόμα του προς έλεγχο και κατάκρισή του. Και εκείνο το αποκρίθηκε και του είπε να αγαπήσεις Κύριο το Θεό σου με όλη την καρδιά σου, με όλη την ψυχή σου και την ισχύ σου και τη δύναμή σου και με όλη τη διάνοιά σου και τον πλησίο σου σαν τον εαυτό σου. Και του είπε, καλά έπες, καλά απάντησες. Ο νομικός εκείνη την ώρα απήγγειλε τις δύο μεγάλες εντολές. Δηλαδή αγάπη προς το Θεό και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Πράγματι πρέπει να αγαπάμε τον Θεό με όλη την ψυχή και την καρδιά μας και κατά δεύτερο λόγο των πλησίων. Μετά το Θεό έρχεται ο συνάνθρωπος και είναι αγαπητοί μου τόσο δεμένε μεταξύ του αυτέ οι εντολέ που δεν μπορεί κανεί να τι ξεχωρίσει, διότι όποιο αγαπά το Θεό θα αγαπά και τον πλησίον του και θα φυλάξει και το θείο πρόσταγμα. Όποιο όμω δεν αγαπά τον αδελφό του, ούτε το Θεό αγαπάει. Και έτσι παραβαίνει την εντολή τη μεγάλη, την πρώτη, αυτή που λέει και σε άλλο μέρος του Ευαγγελίου, ότι σε αυτές τις δύο εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτε κρέμανται. Αυτό το λέει στο 22ο κεφάλαιο ο Ματθαίος. Αυτές λοιπόν οι δύο εντολές έχουν σαρίζα και αιτία και αφορμή. Όλος ο νόμος και όλοι οι προφήτε και όποιος τις φυλάξει αυτές ανελιπώς και πληρέστατα έχει εκπληρώσει όλο τον νόμο τούτο πει και ζήσει. Επειδή ορθώς αποκρίθηκες ο νομικέ, προτιμώντας αυτές τις δύο μεγάλες εντολές, φύλαξε σε αυτές και εσύ καθώς πρέπει, για να ζήσεις ζωή αιώνια, την οποία αυτή η ζωή κληρονομούν όσοι τηρούν αυτές τις εντολές. Αυτός όμως θέλοντας να δικαιώσει τον εαυτό του, είπε προς τον Ιησού, και ποιος είναι αυτός ο πλησίον, Ο νόμο ονομάζει πλησίον κάθε άνθρωπο που χρειάζεται βοήθεια και λέγεται πλησίον επειδή όλοι οι άνθρωποι πλησιάζουμε. Δηλαδή, ο ένας είμαστε κοντά στον άλλον. Ενώ ο νομικό θεωρούσε πω φαίνεται πλησίον αυτόν που είναι ίσω στην αρετή με αυτόν. Υπερόπτη δηλαδή ήτανε. ήταν. Υπερήφανο. Γι' αυτό είπε: Ποιο είναι ο πλησίον μου. Δηλαδή. Αυτός που αξίζει να τον βοηθήσω, θέλει να πει. Και ο Χριστός το αποδεικνύει με την ωραιοτάτη αυτή παραβολή, σοφότατα, ότι τη εντολή αυτή την εκπληρώνει όποιος συμπαρίσταται και βοηθάει τον αδελφό του σε ώρα ανάγκης, οποιοςδήποτε και αν είναι αυτός. Διότι όπως είπαμε οι Φαρισαίοι νόμιζαν ότι η εντολή εξαντλείται όταν βοηθήσουμε μόνο τους μας, δηλαδή οι Φαρισαίοι να βοηθούνται μεταξύ του. Λαμβάνει λοιπόν το λόγο Ισού και του λέει: Ένα άνθρωπο κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ και πήγαινε προ την Ιεριχώ Και κατά δυστυχή συγκυρία, ο δύστυχο έπεσε πάνω σε που τον πλήγωσαν και τον άφησαν κάτω μισοπεθαμένο. Συνέβη τότε να κατεβαίνει το δρόμο κάποιο ιερέας και όταν τον είδε, τι έκανε. Αντί να τον βοηθήσει, τον παράτησε και αφήγε. Το ίδιο έκανε και κάποιο λαβίτη. Απομακρύνθηκε, τον επροσπέρασε, τον αντιπαρήλθε. Αλλά κάποιο Σαμαρίτη που περπατούσε και αυτό σε εκείνο το δρόμο, ήρθε εκεί και τον είδε. Τον παρατήρησε. Τον είδε πληγωμένο και τον ευσπλαχνίστηκε. Τον πλησίασε, έσκυψε, του πλύνε τις πληγές, έβαλε λάδι και κρασί και αφού τον ανέβασε στο δικό του το ζώο, τον πήγε στο πανδοχείο και εκεί τον επεμελήθη. Και την άλλη μέρα έβγαλε τα δύο δυνάρια και τα έδωσε πανδοχέα και του είπε «Φρόντισέ τον και ως αξοδέψεις γυρίζοντας θα σε πληρώσω». Με την παραβολή αυτή ο έλεος Κύριος λέγει ο Άγιος Γερμανός ο δεύτερος, μας διδάσκει να σπλαχτινιζόμεθα των πλησίων, να τον βοηθούμε όσο μπορούμε να βοηθάμε εκείνους που έχουν την ανάγκη μας. Είναι ενδεείς και πτωχοί. Διότι δεν υπάρχει ωφελημότερη αρετή από αυτήν επειδή ωφελούνται και τα δύο μέρη. Πρώτον, ο φτωχό που είναι άπορος και λαμβάνει τα αναγκαία για τη σωματική του ζωή και εκείνος που τον ελεεί ωφερείται ψυχικός που είναι ακόμη καλύτερο. Πριν όμως, το νόημα της παραβολής αυτής, αγαπητοί μου, είναι ότι ο Κύριος την παραβολή αυτή την είπε περισσότερο για τον εαυτό του. Γιατί αυτός είναι που έδειξε φιλανθρωπία και ευσπλαχνία και αγαθότητα στον πληγωμένο άνθρωπο, δηλαδή στην πληγωμένη ανθρωπότητα. Και ακούσετε τώρα την εξήγηση αυτή που μας παραθέτει ο Άγιος μας, πατέρας της Εκκλησίας, γιατί θα λάβετε από αυτήν ωφέλεια και κατάνοιξη. Η ανθρωπίνη φύση μας λέει, κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ, η οποία η Ιερουσαλήμ σημαίνει όραση όρασης ειρήνης, δηλαδή από την ελληνική διαγωγή της στην Ιεριχώ η οποία είναι χαμηλή και πνιγυρή από τον Κάυσονα γιατί διότι η Ιεριχώ είναι χαμηλότερη όπως μας λέγει εδώ από όλα τα μέρη της γης δηλαδή είναι κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης περίπου 270 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης μια γούβα λοιπόν είναι η Ιεριχώ. Και αυτό σημαίνει ότι ήλθε στην εμπαθή και κτηνώδη ζωή. Και δεν είπε ότι κατέβει, αλλά κατέβαινε. Διότι η ανθρώπινη φύση τρέχει και αυτή στον κατήφορο, όπως τα νερά των ποταμών. Ε, εκεί που γίνεται λάσπη και βόρβορος αμαρτίας. Αυτή λοιπόν η ανθρώπινη φύση έπεσε σε ληστές που είναι οι δαίμονες και οι οποίοι της αφέρεσαν το ένδυμα της αρετής και έπειτα την πλήγωσαν με τα διάφορα αμαρτήματα. Διότι οι δαίμονες πρώτα μας απογυμνώνουν από τους καλούς λογισμούς και από τη σκέπη και τη βοήθεια του Θεού και τότε μας πληγώνουν με τα αμαρτήματα που μας βάζουν και μας αφήνουν έρημους της Θείας Χάριτος. Είπε δε ότι οι δαίμονες άφησαν τη φύση των ανθρώπων μισοπεθαμένη, επειδή το σώμα που είναι το ίμιση μέρος του ανθρώπου έγινε θνητό και πέθανε, η δε ψυχή έμεινε αθάνατη. Αλλά μπορούμε να το εξηγήσουμε και με άλλο τρόπο. Η ανθρώπινη φύση δεν έμεινε εντελώ απεγνωσμένη, ούτε θανατώθηκε τελείω, αλλά τη έμεινε η ελπίδα στο Χριστό, διότι αυτό θα τη θεραπεύσει, όπω και έγινε επειδή το θάνατο που προξένησε ο πρώτος Αδάμ στην ανθρωπότητα, το θάνατο αυτόν τον θανάτωσε ο αθάνατος Κύριος. Εδώ ας προσέξουμε, η Ιερέα και Λεβίτη, η παραβολή, ονομάζει τον νόμο και τους προφήτες, οι οποίοι ήθελαν μεν να βοηθήσουν την ανθρώπινη φύση, αλλά δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, διότι οι ήταν βαθιές και ανίατες, για την ανθρώπινη δύναμη. Λοιπόν, αντί να βοηθήσουν, τι έκαναν. Υπεχώρησαν. Αυτό σημαίνει το αντιπαρήλθε. Πέρασε απέναντι και έφυγε. Πάνω σε αυτό, ο Απόστολος μας λέει «Το αίμα των Ταύρων και των τράγων δεν μπορούσε να συγχωρήσει τα αμαρτήματα της ανθρωπότητος αυτό δε που λέει κατά συγκυρία έχει την εξή έννοια. Ότι ο νόμος του Μωυσή δόθηκε πρωτύτερα για την ανθρώπινη ασθένεια επειδή οι άνθρωποι δεν μπορούσαν από την αρχή να δεχθούν το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό λέει για τον Ιερέα και τον Λεβίτη, κατά συγκυρία δηλαδή, δεν ήρθαν επί τούτου οι προφήτες για να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, αλλά το έφερε, το απαιτούσε η περίσταση. Ο Κύριος μας όμως και Θεός μας, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που οι Ιουδαίοι τον έλεγαν ευριστικά Σαμαρίτη, ήρθε επί τούτου με αυτό το σκοπό, να μας θεραπεύσει, διότι αυτός είναι ο εύσπλαχνος. Και αφού εισαρκώθη με τρόπο ανέκφραστο, έγινε άνθρωπος όπως εμείς, ο φιλάνθρωπος, από τη μεγάλη του αγαθότητα και δεν άφησε το κακό αθεράπευτο αλλά έδεσε λέει καλά τα τραύματα και έβαλε λάδι και κρασί. Δηλαδή το λόγο της διδασκαλίας. Με το έλεον που λέει το λάδι εννοεί την ευσπλαχνία. Και με τον ίνον το στυπτικό και αυστηρό της δικαιοσύνης γιατί ο ίνος έχει μέσα αλκοόλ και δύναμη. Όταν ακούεις τον Κύριο να λέει δεύτε προς με πάντες και εγώ αναπάψω ημάς. Και άλλα παρόμοια που λέει, αυτά φανερώνουν το έλεον, δηλαδή την ηλαρότητα, δηλαδή τελικώς την ευσπλαχνία του Θεού. Αλλά και πάλι μας λέει, πορεύεστε στο σκότος, εκεί στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, και αυτά φανερώνουν τον ίνο, δηλαδή την αυστηρότητα της κρίσεως. Αλληγορικός μιλάμε πάντα. Ακόμη και με άλλο τρόπο, έλεον νοείται η ανθρώπινη διαγωγή και είνος η θεϊκή. Ο Θεάνθρωπος Κύριος λοιπόν ενεργεί, αλλά ως Θεός και άλλα ως άνθρωπος. Διότι όπως ξέρουμε είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Και όταν μεν έτρωγε ο Κύριος, έπινε και κοιμάτο, και άλλα όμοια έπρατε, εγνωρίζεται ως άνθρωπος. Αυτό είναι το έλεον. Επειδή δεν μεταχειρίζεται ζωή σκληρά και επίπονο. Όταν δε πάλι νίστευε πολλές ημέρες, περπατούσε στη θάλασσα ή άλλα όμοια έκανε, εγνωρίζεται ως Θεός παντοδύναμος. Είναι λοιπόν να εννοήσουμε εδώ τη θεότητα, την οποία δεν μπορέσε κανείς να την υποφέρει άκρατη δηλαδή δίχως να έχει νερό μέσα. Αυτό σημαίνει το άκρατο, θα πει ατόφιο, χωρίς δηλαδή το έλεο της ανθρωπίνης φύσεως. Επειδή λοιπόν ο Κύριος μας έσωσε και ως Θεός και ως άνθρωπος, γι' αυτό λέει ότι μας έβαλε ίνο και έλεο, με τα οποία λυτρώνονται όσοι βαπτίζονται και θεραπεύονται από τα ψυχικά τραύματα και πρώτα μεν χρήοντο με το έβλον του μύρου, έπειτα μεταλαμβάνουν και το θείο αίμα των ίνων δηλαδή. Και ανέβασε μας λέει πιο κάτω την πληγωμένη φύση στο ίδιο υποζύγιο, δηλαδή στο ζώο του. Τη σήκωσε δηλαδή επάνω ο φιλέσπλαχνος Κύριος, επειδή έκανε τα μέλη του κοινωνού του ειδικού του σώματος και μας ανύψωσε στην πρώτερη μας αξία. Πανδοχείο ονόμασε την Εκκλησία, η οποία τους δέχεται όλους ως γνωστόν. Διότι ο παλιός νόμος, τους Μωαβίτες και τους Αμμονίτες δεν τους εδέχεται. Δεν βάζανε στη συναγωγή Εβραίοι ούτε εθνικούς, ούτε όπως λέει εδώ και Αμμονίτες. Αλλά τώρα η Εκκλησία του Χριστού ως γνωστόν, αγαπητοί μου, δέχεται κάθε έθνος, κάθε χρώμα, κάθε φυλή δέχεται και πόρνους και τελώνες και τους πάντες, όπως η γραφή στις πράξεις των Αποστόλων, φτάνει να έχουν μετανιώσει. Επειδή όταν συναισθήθη η Εκκλησία, έγινε δηλαδή το πανδοχείο από όλα τα έθνη, η πίστης τότε ξαπλώθηκε. Πήγε παντού. Τότε λοιπόν έγινε και η δωρεά του Αγίου Πνεύματος και η χάρη σε πληθύνετο. Λοιπόν, όλοι, οι Απόστολοι, οι Διδάσκαλοι, οι Αρχιερείς, λογίζονται από την παραβολή ως πανδοχή στους οποίους ο Κύριος έδωσε τα δύο δυνάρια, δηλαδή την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη. Έτσι συμβολίζει εδώ ο ερμηνευτής μας, πατέρα της Εκκλησίας, ότι τα δύο δινάρια που έδωσε ο καλός Αμαρίτης που είναι ο Χριστός, στην Εκκλησία του είναι η παλιά και η Καινή Διαθήκη, που έχουν και οι δύο και την εικόνα και τα λόγια του βασιλέως. Αυτά τα δύο δυνάρια άφησε ο Κύριος όταν ανέβαινε στους ουρανούς και τα παράδοσε στους αποστόλου του και αυτή με τη σειρά του στους αρχιερείς, στους ιερείς, στους δασκάλους. Και είπε «Ο εάν προς δαπανήσεις εν το επανέρχεσθέμι, ἀποδόσωση και αληθώ πολλά ξόδευσαν οι μακάριοι οι Απόστολοι και πολλοί κοπίασαν για να σπείρουν τη διδασκαλία σε κάθε τόπο. Α, επίση όμω και οι κατά του καιρού ερχόμενοι διδάσκαλοι και αυτοί δαπάνησαν πολλά και αυτοί κοπίασαν. Και το μισθό, αυτό το μισθό μένουν, μέλετε, δηλαδή πρόκειται να τον απολαύσουν πλούσιο όταν επιστρέψει πάλι ο Κύριος δηλαδή, πότε, κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Τότε κάνει την επάνωδο, δηλαδή επανέρχεται, έρχεται άλλη μία φορά ο Κύριος κατά τη Δευτέρα του παρουσία. Αυτό είναι γνωστό στους πάντες. Τότε θα πει σε καθέναν από αυτούς, ή μάλλον αυτοί θα του πούν για τα δύο δυνάρια, Κύριε, Δύο δινάρια μας έδωσες, ειδού άλλα δύο σου φέρνουμε. Και ο Κύριος τότε θα τους πει αυτό το λόγο που έχει αλάνθαστα διατυπώσει ο ίδιος στην Καινή Διαθήκη. Εφ, δούλοι αγαθοί και πιστοί, εισέλθετε στη χαρά του Κυρίου σας. Ελάτε εσείς που είσαστε πιστοί μου για να δοξάσετε μαζί με μένα τη χαρά αυτή που δίνει η ουράνια βασιλεία. Ακούστε την παραβολή με συντομία, σαφέστερα και καθορότερα. Ο Σαμαρίτης είναι ο ίδιος ο Χριστός που σαρκώθηκε από την υπερευλογημένη αϊπάρθενο Μαρία, την υπερένδοξη μητέρα του. Ο ίνος, ο διδασκαλικός λόγος, το έλεον η φιλανθρωπία. Το πανδοχείο είναι η εκκλησία. Ο πανδοχέας οι Απόστολοι Αρχιερείς και οι Διδάσκαλοι. Τα δύο δυνάρια, η Παλαιά και η Νέα Γραφή και η Αγάπη προς το Θεό και προς τον Πλησίον, η Επάνδοση του Σαμαρίτου είναι η Δευτέρα Παρουσία και η Έλευση του Κυρίου και η κρίση. Αφού τελείωσε ο Κύριος αυτή την όντω θαυμάσια παραβολή, Ρώτησε τον νομικό. Ποιο από του τρει σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον εκείνου που έπεσε στου ληστέ, και αυτός του είπε. Εκείνο που του έδειξε ευσπλαχνία. Τότε το είπε ο κύριο. Πήγαινε και κάνε κι εσύ το ίδιο. Με τα λόγια αυτά, μα διδάσκει να γίνουμε μιμητέ του στην ευσπλαχνία και τη συμπάθεια να ελέγουμε τους ενδύεις, αυτούς που έχουν ανάγκη, τους φτωχούς, να τους βοηθούμε όσο μπορούμε. Είτε καλοί είναι, είτε πονηροί. Επειδή όπως έκανε εκείνο ο πανικτήρμων και πολυέλεος προς εμάς τους αχαρίστους, που σταυρώθηκε και έπαθε για την αγάπη μας, έτσι θέλει να συμπάσχουμε και εμείς με τους αδελφούς μας. Να τους βοηθάμε χωρίς προφάσεις και πρέπει να υπακούμε σε αυτόν ως τέκνα γνήσια, αν ποθούμε να γίνουμε κληρονόμοι της βασιλείας του. Κληρονόμοι λοιπόν, ε! Ποιος κληρονομεί? Κληρονομεί το γνήσιο παιδί του. Όταν λοιπόν δούμε τον αδελφό μας και τον πλησίον μας να θλίβεται από την πείνα και τη δίψα και να βασανίζεται από τις συμφορές και τις δυστυχίες να είναι πληγωμένο, πονεμένος από τις αδικίες. Μην τον παραβλέψουμε, όπως εκείνος ο ιερέας που τον άφησε αβοήθητο, ούτε να αλλάξουμε δρόμο όπως ο Λεβίτης, αλλά ας δείξουμε προς αυτόν συμπάθεια και καλοσύνη. Ας τον κοιτάζουμε με βλέμμα ηλαρό και ευσπλαχνία. Ας ανοίξουμε τα ότα στους τσαναγμούς και τα δάκρυά του. Ας κατέβουμε από το υποζύγιο της περιφανίας, της αλογίας, της ματαιότητος. ασταλάξουμε το λάδι της φιλανθρωπίας και ας δέσουμε τις πληγές του με λόγου παρηγοριά. Και ας τον ανεβάσουμε στο καλό υποζύγιο να τον φέρουμε στον οίκο μας. Να παρηγορήσουμε τη συμφορά του σύμφωνα με το παράδειγμα που μας έδωσε ο Κύριος. Κατά τη δύναμή μας βέβαια. Και αν δεν έχουμε ακόμη τα απαραίτητα προ εξυπηρέτηση και παρηγοριά του, μη μας φανεί δύσκολο και βαριθούμε για τον κόπο αυτό, αλλά ας τον πάμε στο πανδοχείο. Να παρακινήσουμε εκείνου οι οποίοι έχουν δύναμη να τον βοηθήσουν. Ακόμη, α παρακαλέσουμε το Θεό, αν είναι κατά το θέλημά του, να του ελαφρώσει και να, να του μικρύνει, να του ελαττώσει την εκπαίδευση, την παίδευση, τα βάσανά του. Και ακόμα ας φροντίσουμε για τη σωτηρία των αδελφών και των πλησίων μας. Διότι όπως είμαστε εμείς χρεώστες να τους βοηθήσουμε στα σωματικά, έτσι πρέπει να τους νοθετούμε και στα ψυχικά και να τους διδάσκουμε τα ψυχοφελή και σωτήρια και να τους παρακινούμε προς δύο ενάρετων έτσι γινόμεθα πρόξενοι τη σωτηρία του, καθώ μα διδάσκει και ο Απόστολο, λέγοντα: Α έχουμε φιλαδελφία ο ένα προ τον άλλον, να αγαπάμε τον πλησίον, καθώ ο Θεό αγάπησε εμά και μα έδωσε όχι λίγα, αλλά το αποκορύφωμα, τον ίδιο του τον το μονογενή, λίτρο υπέρ ημών. Ας γίνουμε λοιπόν και εμείς συμπαθείς και αγαθοί προς τον πλησίον και όχι αμελείς και άσπλαχνοι και άλλοτε ας τους βοηθάμε στις ανάγκες του σώματος, άλλοτε ας τους διορθώνουμε και ας τους οδηγούμε, αν μπορούμε, στο δρόμο της σωτηρίας, για να έχουμε έτσι και περισσότερο μισθό. Ακούσατε και ένα παράδειγμα ωραιότατο επί του θέματος, για να καταλάβετε ότι ο Θεός θεωρεί ως μεγάλη προς Αυτόν υπηρεσία και ωραίγεται να νοθετούμε τους αδελφούς και να τους παρακινούμε στο βίο των ενάρετων. Στο πατερικό, που άλλοι το ονομάζουν γεροντικό, φαίνεται ότι σε ένα μοναστήρι ήταν ένας ηγούμενος πολύ ενάρετος και ιδιαίτερος ήταν θαυμάσιος στη φιλοξενία. Και τόσο αγαπούσε τους αδερφούς όλου του κοινοβίου, που έκανε πολλές φορές προσευχή στο Θεό για αυτούς, παρακαλώντας αυτόν και δεόμενος να τους συναριθμίσει και αυτούς μαζί του, να τους βάλει σε ένα τόπο του παραδείσου να είναι αχώριστοι πάντοτε, καθώς είναι και εδώ, στα πρόσκαιρα, δηλαδή στη γη. Ο Δέδη και ο Θεός του έδειξε μία οπτασία θαυμάσια για να γνωρίσει το σφάλμα του. Ας ακούσετε, όσοι είμαστε ασυμπαθείς και άσπλαχνοι, να διορθώσουμε την πολιτεία μας. Ας ακούσουμε, αν αποθούμε πραγματικά τη σωτηρία μας». Στο κοινόβιο αυτό, όχι πολύ μακριά, ήταν ένα άλλο μοναστήρι στο οποίο όταν έκαναν την εορτή, προσκάλεσαν τον ηγούμενο, αυτόν που αναφέραμε προηγουμένως, να πάει στο πανηγύρι τους. Αυτός έκανε προσευχή στο Δεσπότη Χριστό να του φανερώσει αν έπρεπε να πάει, διότι δεν έβγαινε ποτέ από το μοναστήρι χωρίς προηγουμένως να βεβαιωθεί ότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Προσευχόμενος λοιπόν στην εκκλησία, άκουσε φωνή από το θυσιαστήριο, η οποία του είπε «Πήγαινε». Πλην όμως, στείλε τους αδελφούς πρωτήτερα. Καθώς λοιπόν πήγαιναν οι μοναχοί, βρήκαν στο δρόμο έναν άνθρωπο 30 περίπου χρόνων, χαριτωμένο στην όψη και σε βάσμιο, ο οποίος όμως έκειτο το καταγής ως άρρωστος και ερευνώντα αυτόν ποιο ήταν και από πού έρχεται, τους απεκρίθη. Είμαι ένα φτωχό άνθρωπο. Και καθώ πήγε να καβαλάρει σε εκείνο το μοναστήρι, μέριξε το ζώο κάτω και έφυγε. Και εκείνοι είπαν: Ο Θεό να σε βοηθήσει, γιατί εμεί είμαστε πεζοί και δεν μπορούμε να σε βοηθήσουμε. Αφού λοιπόν πέρασαν όλοι, ήρθε πάλι και ο ηγούμενος καθώ τον είδε και άκουσε τη συμφορά του που αυτή που έπαθε λυπήθηκε και του λέει δεν πέρασαν από εδώ κάποιοι μοναχοί. Ναι, το απαντά. Αλλά είπαν πως είναι πεζοί και δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Του λέγει ο ηγούμενος. Μπορείς να σηκωθεί λίγο να ανεβεί σε εκείνη την πέτρα να σε πάρω στον ώμο μου. Εκείνος είπε. Εγώ δεν μπορώ να σαλέψω καθόλου. Συνέχισε το δρόμο σου. Του λέει ο Αβάς. Ζει Κύριος ο Θεός μου. Δε φεύγω αν δεν σε σηκώσω. Μόσε δυνατότητες έχω. Τότε λοιπόν σηκώθηκε, ανέβηκε στο βράχο και ο ηγούμενος τον, εφόρτωσε, τον εφορτώθηκε μάλλον στους ώμους του. Στην αρχή μεν του φάνηκε πολύ βαρύς, έπειτα όμως αλάφρυνε όσο προχωρούσαν περισσότερο, μέχρι που του φάνηκε ότι δεν σήκωνε τίποτε. Και καθώς ύψωσε την κεφαλή του, να δει τι έγινε ο φαινόμενος, τον βλέπει να ανεβαίνει στον αέρα. Άκουσε τότε φωνή να του λέει «Αβά, πολλές φορές με παρακάλεσες να βάλω τους μοναχούς σου στον ίδιο τόπο με σένα». Αυτό όμως είναι αδικοκρισία, διότι τα έργα σας δεν μοιάζουν. Λοιπόν, αν τους αγαπάς, τους μοναχούς σου, δίδαξέ τους ό,τι χρειάζεται και νουθέτησέ τους ώστε να μιμούνται την πολιτεία σου διότι εγώ είμαι δίκαιος κριτής και αποδίδω στον καθένα κατά τις πράξεις του. Αυτά είπε ο δεσπότης και ανήλθε στους ουρανούς. Ο δε έμεινε πολύ χαρούμενος και η γάλε του που αξιώθη να μεταφέρει τον Κύριο στους ώμους του. Όταν αργότερα διηγήθηκε το γεγονός στους μαθητές του με δάκρυα, πολλοί ωφελήθηκαν και διόρθωσαν καθώς έπρεπε την πρώτερή τους αμέλεια. Έτσι ας κάνουμε κι εμείς αδελφοί και πατέρες μου. Ας γίνουμε εύσπλαχνοι προς τους αδελφούς μας, συμπαθείς και εκτήρμονες, για να ελεήσει και μας ο Κύριος. Αν στα ανδρόγυνα λόγου χάριν ο ένας είναι άσπλαχνος, ας τον παρακινεί ο άλλος να γίνεται εύσπλαχνος, για να μην κολαστεί ο τρισάθλιος. Και ας δείτε κρυφά ελεημοσύνη όσο μπορεί λόγου χάριν, αν είναι η γυναίκα άσπλαχνη, α δίνει κρυφά από αυτήν ο άνδρα τη. Ή η γυναίκα κρυφά από τον άνδρα τη για το ασκανδάλιστο, διότι και οι δύο με τον τρόπο αυτό κάνουν έργο. Δεν είναι αμαρτία αυτό. Αν κάποιο δώσει ελεημοσύνη στο φτωχό κρυφά από τον σύντροφό του, εγώ είδα οφθαλμοφανός και τους κελιώτες στο Άγιον Όρος ιερομόναχους και απλούς μοναχούς να δίνουν κρυφά ελεημοσύνη από τον υποτακτικό τους για να μην τον σκανδαλίσουν. Άλλοι πάλι οι παίρνουν ομοίως και δίνουν κρυφά από τον αφέντη τους όταν αυτός είναι άσπλαχνος και με τον τρόπο αυτό έχουν και τα δύο μέρη μισθό. Αλλά και τα αγαθά τους πληθύνονται εδώ, πρόσχερα, από τη χάρη του Θεού, με τρόπο θαυμάσιο καθώς φαίνεται και στο βίο του Αγίου Ιωάννου του Λείμωνος, Ό,τι δηλαδή ήταν κάποιος ανελεήμων και άσπλαχνος. Όθεν ο Θεός παραχώρησε να του έλθουν συμφορές και πτώχευσε. Και επειδή κατάλαβε ότι εξαιτία τη ασπλαχνίας του τον βρήκαν τόσε δυστυχίε, διέταξε το δούλο του να παίρνει έξι νομίσματα την ημέρα και να τα δίνει στους φτωχού για την ψυχή του, επειδή αυτό τα ελλειπεί και δεν τα έδιδε. Τότε ο καλός δούλος δεν έπαιρνε μόνο έξι, αλλά τριάντα έξι και περισσότερα και τα έδιδε στους φτωχού. Και όσο έπαιρνε αυτός και έδιδε, τόσο περισσότερο και ο Θεός ευλογούσε εκείνο το σπίτι και πλούτησε πάλι εκείνος ο άνθρωπος όπως πριν. Όθεν, επειδή γνώρισε ότι η ευλογία αυτή προήλθε από την μικρή αυτή ελαημοσύνη, έδιδε και αυτός περισσότερα. Είπε τότε στο δούλο του «Σε ευχαριστώ», διότι και τα έξι νομίσματα που σου είπα να δίνει στους φτωχού, για αυτά ο Κύριος μου έστειλε αναρίθμητα. Του λέγει τότε ο δούλος «Αν υπάρχει κλέφτης που σώθηκε, τότε σώζομαι κι εγώ. Επειδή δεν σου έπαιρνα μόνο έξι, αλλά εκατό και περισσότερα. Γι' αυτό και πλούτησες». Βλέπετε αγαπητοί αδελφοί και χριστιανοί μου πως και τα βιέως και ακουσίως διδόμενα προξενούν τέτοια ωφέλεια όχι μόνο με τα θάνατο αλλά και εδώ πρόσχερα. Μην αμελείτε λοιπόν την αρετή αυτή ως χριστομίμητη. συμπορείτε και βοηθείτε τους αδελφούς του Χριστού στις ανάγκες τους ώστε ο πλουσιότερος ευεργέτης μας να σας ανταποδώσει τη χάρη του στη Δευτέρα Αυτού Έλευση λέγοντας προς σας και προς όλους, όλους τους ενάρετους και ελεήμονες. Δεύτε οι ευλογημένοι του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη νημήν βασιλείαν, εις γέννητο πάντας ημάς επιτυχήν, τη αυτού φιλανθρωπία και χάρητι πάντοτε νυν και η και στους αιώνας των αιώνων να Δεν ξέρω αν χρειαστεί να το πούμε δυο λόγια προς το τέλος, επαναλαμβάνει τις λέξεις που είπε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως, δηλαδή «Ελάτε εσείς που είστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου, να κληρονομήσετε τη Βασιλεία που είναι ετοιμασμένη από αιώνων και για την οποία μας έρχεται ο Άγιος μας, ο Γερμανός ο Δεύτερος, σε όλους εμάς που διαβάζουμε το έργο του και ακούμε τα λόγια αυτά τα ψυχοφελή, να γίνει σε όλους εμάς αυτή η φιλανθρωπία και να έχουμε τη χάρη Του πάντοτε, νυν και αή και στους αιώνα των αιώνων. Αμήν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος αγαπητοί φίλοι, να είστε καλά όπου μας ακούτε, όπου γης και ο Θεός να σας έχει πάντοτε καλά. Χαίρετε. Χαίρετε εν κυρίω.